Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, να δώσουμε το τηλέφωνο στην κυρία Σοφία Γούλα, η οποία θέλει να μας καταγγείλει μια συγκεκριμένη κατάσταση. Ας την ακούσουμε από την ίδια και να ακούσουμε και απαντήσεις που λαμβάνει για το ζήτημα αυτό. Καλώς μεσημέρι, κυρία Γούλα. Κυρία Γούλα, μ' ακούτε? Έχουμε την κυρία Γούλα. Λοιπόν, τώρα η κυρία Γούλα, θα την έχουμε στην γραμμή μας, θέλει να καταγγείλει μια συμπεριφορά που σημειώνεται στο νοσοκομείο Σερών. Πρέπει να καταλάβουμε όμως τι ακριβώς συμβαίνει και γιατί υπάρχει αυτό το ζήτημα. Κυρία Γούλα, τι κάνετε? Καλώς μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κυρία Μωραΐτη. Ευχαριστώ θερμά. Ναι. Σας ευχαριστώ θερμά για που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μου. Πείτε μας, ποια είναι η κατάσταση που σας προβληματίζει, τι αντιμετωπίζετε? Λοιπόν, ο αδερφός μου, εντάξει θα σας τα πω, ο αδερφός μου στις 17 Απριλίου εισήχθη στο νοσοκομείο σε ημιθανή κατάσταση, όπως λέγανε οι γιατροί. Εν πάση περιπτώσει κατέβαλαν τα μέγιστα γιατροί, τους ευχαριστώ γι' αυτό και πρωτίστω στο Θεό. Από εκεί και πέρα ξεκίνησε η ρήξη μαζί μου με τους γιατρούς του νοσοκομείου Σερών, διότι επέμεναν να συνεχίσει ο αδερφός μου τις αιμοκαθάρσεις σε μία από τις δύο ιδιωτικές νεφρολογικές κλινικές. Ναι. Εγώ αρνήθηκα και αρνούμαι στεναρά ο αδερφός μου να πηγαίνει να κάνει αιμοκαθάρσεις στις ιδιωτικές κλινικές. Και θέλω να κάνει τις αιμοκαθάρσεις στο νοσοκομείο. Είναι ασφαλισμένος. Ο ανασφάλιστος αναγκαστικά κάνει τις αιμοκαθάρσεις στο νοσοκομείο. Τότε λοιπόν ο αδερφός μου να πάψει να πληρώνει τις ασφαλιστικές εισφορές, να θεωρηθεί ανασφάλιστος και να κάνει τις αιμοκαθάρσεις του στο νοσοκομείο. Εσείς γιατί δεν θέλετε να πάτε στις δύο ιδιωτικές, κυρία Γούλα, και θέλετε δεν και καλά να κάνετε? Γιατί νιώθω περισσότερη ασφάλεια στο νοσοκομείο. Μίλησα με δύο νεφρολόγους μιας ιδιωτικής νεφρολογικής κλινικής και λέω, γιατρέ, όταν χρειάζεται κάτι, οποιαδήποτε επιπλοκή κλπ, τι γίνεται τότε? Λέει, τρέχουμε στο νοσοκομείο. Δηλαδή, αν συμβεί κάτι στον αδερφό μου, θα τρέχουμε στο νοσοκομείο? Γιατί δηλαδή ο ανασφάλιστος να απολαμβάνει τα του νοσοκομείου που δεν πληρώνει και μία στο κάτω-κάτω στο κράτος, και ο αδερφός μου να πηγαίνει σε ιδιωτική κλινική και να μην κάνει τις αιμοκαθάρσεις στο νοσοκομείο? Η νεφρολόγος, η κυρία Αντωνιάδου, μου είπε ότι δεν έχει θέση γιατί είναι πιασμένες θέσεις. Και όταν τη ρώτησα ποιες θέσεις, ποιος της πιάνει τις θέσεις, μου λέει, κυρία μου, είναι προσωπικά δεδομένα. Και με αρχίσανε εκεί πέρα μια κατάσταση πολύ άσχημη, μια συμπεριφορά απαράδεκτη. Ναι. Λοιπόν, οι τρεις νεφρολόγοι, Αντωνιάδου, Ριζοπούλου και Λεονταρίδου. Ναι, οι γιατροί λοιπόν. Διευθυντής, ναι. Ο διοικητής του νοσοκομείου. Ναι. Λοιπόν, η ιδέα Αντωνιάδου με σβλόχνει μέσα στο ασανσέρ και άρχιζε να με βρίζει. Περιμένω τώρα. Μη μου καταγγέλνετε και γιατρούς, γιατί δεν μπορώ να τους βρω αυτή τη στιγμή. Ναι, γιατί ναι. Λοιπόν λέτε εσείς ότι δεν σας επιτρέπουν να κάνετε την αιμοκάθαρση στο νοσοκομείο? Για ποιο λόγο? Είναι πιασμένες, λέει, οι καρέκλες. Τι θα πει είναι πιασμένες οι καρέκλες? Ναι. Ποιες καρέκλες είναι πιασμένες? Τότε να μην πληρώνει, κυρία Μωραΐτη. Και τώρα τι κάνετε δηλαδή για να καταλάβουμε? Πιασμένες οι καρέκλες στο νοσοκομείο? Επιμένουν, ακούστε να σας πω, επιμένουν οι γιατροί, επέμεναν οι γιατροί μέχρι στιγμή, θα σας πω γιατί επέμεναν στον αόριστο, σας λέω, διότι μετά που έκλεισα το τηλέφωνο μαζί σας, με πήρε ο αδερφός μου τηλέφωνο και μου λέει ότι ήρθαν τρεις νεφρολόγοι και μου λένε εντάξει, και του λένε τον αδερφό μου, εντάξει κύριε Γούλα, θα κάνετε τις αιμοκαθάρσεις εδώ στο νοσοκομείο. Άρα βρήκαν θέση. Θα πάρετε αύριο εξιτήριο. Λύθηκε το θέμα, κυρία Μωραΐτη. Είδατε. Καταλάβατε, δηλαδή έπρεπε να βγω στα κανάλια. Όχι, δεν βγήκατε κι άλλη φορά στα κανάλια για να καταγγείλετε το περιστατικό? Πήρα τηλέφωνο στο δίκτυο τηλεόραση στην κυρία Βαϊδού. Ναι. Για να της πω να καλύψει το θέμα. Ναι. Και με σύνδεσε με Κάιρο. Γαλιστή. Δηλαδή δεν έδωσε σημασία. Λοιπόν, ναι, αλλά δεν βγήκατε για να καταγγείλετε. Άρα το νοσοκομείο έλυσε το θέμα σας χωρίς να υπάρξει δημόσια μια καταγγελία. Καλά, κατάλαβα. Δεν έκανα δημόσια καταγγελία. Είχα πει στον αδερφό μου ότι αν να δω τις αιματολογικές σου εξετάσεις και αν είναι όντως, δεν χρήζεις πλέον νοσηλευτικής, πώς το λένε, περίθαλψης νοσοκομείας. Εσείς που να ξέρετε αν χρήζει ή όχι, οι γιατροί θα το πούνε. Εσείς... Ναι, αυτό ακριβώς. Να δούμε τις αιματολογικές εξετάσεις. Γιατί ξέρετε, κυρία Μωραΐτη, 25 Απριλίου βγάζουν εξιτήριο οι παθολόγοι και βλέπω αιματολογικές εξετάσεις του αδερφού μου 23 Απριλίου που είχε πολύ χαμηλό. Μιλάμε για, πώς το λένε, αιματοκρίτη 19, για κρεατινίνη στα ύψη, για ασβέστιο στα τάρταρα. Λοιπόν, συνεχίσαν, του κάνανε φαρμακευτική αγωγή κλπ. Και συνεχίζουν δηλαδή να του κάνουν το αυτό. Λοιπόν, και σήμερα λύθηκε το θέμα, ο θαύματος
αδερφό του πήρε τηλέφωνο εσάς. Και όταν η κυρία Αντωνιάδου, η νεφρολόγος, μου λέει τώρα θα τις κατεβαίνουμε κάτω στο διοικητή. Κατεβαίνουμε κάτω στο διοικητή και του λέω και στο διοικητά εγώ θα πεθυνθώ στα κανάλια. Και λέει η Αντωνιάδου μπροστά στο διοικητή, κύριε διοικητά, θα τη βάλω στον εισαγγελέα τώρα, λέω να προλάβεις. Γιατί μας εκβιάζει με τα κανάλια, θα σας βγάλω στα κανάλια, δεν γίνεται αλλιώς, λέω. Και ο διοικητής γυρνάει και λέει μπροστά μου στην κυρία Αντωνιάδου, ας την κυρία Αντωνιάδου μη στεναχωριασμή, συγχύζεστε, ας την να πάει όπου θέλει. Ο αδερφός της θα πάει σε μία από τις δύο ιδιωτικές κλινικές, το θέλει και δεν το θέλει. Λοιπόν, το νοσοκομείο Σερών, κυρία Μωραΐτα, έχουν περάσει τη φλίκη του παππού τους. Και αν δείτε την περιφορά των γιατρών, πώς φέρνονται στον κόσμο. Λοιπόν, και όλοι οι. Μη μου πειράζετε τους γιατρούς, είναι και λίγοι. Δεν θα το δεχθώ, θα μαλώσω μαζί σας κι εγώ. Μη μου πειράζετε τους γιατρούς, είναι λίγοι. Δεν μπορώ να τους κατηγορήσω. Γιατρούς έχουμε, κυρία Μωραϊτή. Έχουμε. Γιατρούς έχουμε. Αλήθεια. Και δεν αμφισβητώ τις ιατρικές τους γνώσεις. Ναι. Πολύ καλούς γιατρούς έχουμε. Λίγους. Και το είπα εκ των προτέρων, τους ευχαριστώ τους γιατρούς. Ναι. Ανθρώπους γιατρούς που να βρούμε. Ανθρώπους γιατρούς που να βρούμε. Μάλιστα. Εμένα αυτός μου είναι 51 χρονών παιδάκι. Πληρώνει 30 χρόνια ασφαλιστικές εισφορές. Είναι συνεπέθυνος και στις ασφαλιστικές του εισφορές και στις φορολογικές του εισφορές. Για να δούμε. Αν πάθει τίποτα θα τον κλάψω εγώ, δεν θα τον κλάψει κανείς άλλος. Εδώ θα μείνουμε γιατί μου λέτε ότι λύθηκε κιόλας, αλλά πρέπει να δούμε γιατί δεν είναι όλες γεμάτες οι θέσεις. Σήμερα πώς λύθηκε το θέμα, κυρία Μωραΐτη, και του είπανε ότι. Πώς λύθηκε. Κύριε Γούλα, θα κάνετε εδώ τη θερμοκατάσταση. Πώς λύθηκε το θέμα. Πώς λύθηκε σήμερα το θέμα. Δηλαδή. Και βρήκαν θέση. Άκουσαν τη λέξη κανάλια και βρήκαν λύση, θέλετε να πείτε. Ακριβώς αυτό. Μπα. Ακριβώς αυτό, κυρία Μωραΐτη. Ωραία. Ακριβώς αυτό. Ευχαριστώ, κυρία Γούλα μου. Επειδή ενημερώθηκαν ότι θα απευθυνθώ στη Μωραΐτη που δεν χαρίζει κάστανο. Ναι. Και αυτό λύθηκε και βρέθηκε θέση για τον Γούλα. Καλά. Καταλάβατε, κυρία Μωραΐτη. Αν ήταν όλοι οι δημοσιογράφοι όπως εσείς, και θέλω, και εγώ δεν χαϊδεύω αυτιά, θέλω να εξάρω το χαρακτήρα σας, την ακαιρεότητα του χαρακτήρα σας. Αν ήταν όλοι οι δημοσιογράφοι σαν εσάς, η Ελλάδα μας θα φυσούσε τώρα, δεν θα ήταν Ουγκάντα. Λοιπόν, και λύθηκε το θέμα σήμερα. Ευχαριστώ, κυρία Γούλα μου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ ό,τι το καλύτερο και για τον αδερφό σας και για όλη την οικογένεια. Να είστε καλά.